Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, το σημερινό συλλαλητήριο είναι μία πρώτη μάχη, μία πρώτη απάντηση των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, των γυναικών της νέας γενιάς. Είναι ένα πρώτο μήνυμα σε κυβέρνηση, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως στα κοράκια τους επιχειρηματικούς ομίλους, στον τομέα της υγείας, του φαρμάκου, στα Golden Boys των χρηματιστηρίων, ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Αν πιστεύουν ότι θα παραδώσουμε τη ζωή τη δική μας και το παιδιό μας, την υγεία μας, την ασφάλειά μας, στα γυρατιά, στις τσέπες μερικών παρασίτων στην οικονομία, στους μετόχους δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο αν νομίζουν ότι θα επιτρέψουμε στις κυβερνήσεις τους να μας πείσουν να παραδώσουμε τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της εργατικής τάξης στις ορέξεις των αρπακτικών, των ασφαλιστικών εταιριών και των φαντς. Ξεκινάμε από σήμερα εδώ μια μεγάλη καμπάνια για να ενημερώσουμε, να προετοιμάσουμε και να συμβάλλουμε στην οργάνωση της πάλης του λαού μας πριν να είναι πολύ αργά. Χτυπάμε συναγερμό και ανοίγουμε πλατιά τη συζήτηση. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ένα επιμέρους μέτωπο. Αφορά συνολικά τη ζωή των εργατών και των εργατριών, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων, όλου του εργαζόμενου λαού και των συνταξιούχων. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις χτύπησαν αλίπητα πλευρές της κοινωνικής ασφάλισης. Ενίσχυσαν με διάφορους τρόπους τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όμως το μεγαλύτερο πένεμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις ελληνικές εργοδοτικές ενώσεις, το ΣΕΒ, το έχουμε απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον νόμο του ψαλιδοχέρι Κατρούγκαλου για τη μεγάλη συμβολή τους στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, στην υλοποίηση των αλλαγών που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της από τις αρχές της δεκαετίας του 90, για την κατάργηση αυτής της μεγάλης κατάκτησης των εργαζόμενων. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε για να αποτελειώσει ό,τι άνοιξε ο νόμος του ψαλιδοχέρι Κατρούγκαλου, να παραδώσει τα αποθεματικά των ταμείων στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των περίφημων επενδυτών της κεφαλαιαγοράς, για να απαλλαγεί έτσι το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία από τις όποιες εισφορές κατέβαλαν στα ασφαλιστικά ταμεία. Για να γίνει έτσι ακόμα φθηνότερη η ήδη τσακισμένη εργατική δύναμη. Δεν πρέπει να ξεγελάσουν κανένα συνάδελφό μας. Οι εισφορές και των εργοδοτών αποτελούν κομμάτι του εργατικού μισθού. Επίτηδες το ονομάζουν μη μισθολογικό κόστος για να κοροϊδέψουν ότι τάχα κι αυτοί συνεισφέρουν στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο που αφήνει η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους στην κοινωνική ασφάλιση. Το ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί μια νέα πρόταση όπως παρουσιάζεται. Το έχουν ανοίξει όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν. Πολλές επιτροπές σοφών προσπάθησαν να μας γεμίσουν με τη σοφία της υποταγής.